Μήνυση κατά γνώστον υπέβαλε ο Δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας για τις ζημιές που προκλήθηκαν στο σχολικό συγκρότημα του πρώην Πολυκλαδικού. Υπήρξε εισβολή κατ' επανάληψη Αθηγάνων μέσα στο Πολυκλαδικό και τα έκαναν γυαλιά καρφιά. Κατέστρεψαν διάφορα στοιχεία τα οποία με πολύ κόπο τα είχαμε κατασκευάσει, ενώ προβολής, λάμπες, στέγαστρα, φράγματα, μια συμπεριφορά χωρίς προηγούμενο. Φυσικά ο Δήμος υπέβαλε μήνυση κατά γνώστον. Ο κύριος Νίκας κάλεσε την αστυνομία να αντιμετωπίσει με τα ίδια μέτρα και σταθμά τους δρομά και σχολίασε πως δεν μπορεί να έχουν προνομιακή μεταχείριση. Ανέφερε επίσης ότι είναι εγκατεστημένοι σε κρατικό οικόπεδο που έχει ζητήσει ο Δήμος και δεν του το δίνουν. Και η δημόσια έκκλησή μου είναι η αστυνομία να αντιμετωπίσει όλους μας με τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά. Οι Αθήγανοι δεν μπορεί να έχουν προνομιακή μεταχείριση σε αυτόν τον τόπο. Διότι αυτό συμβαίνει δυστυχώς. Είναι εγκατεστημένοι σε ένα κρατικό οικόπεδο, στην περιοχή της Αγίας Τριάδος. Προσέξτε, σε κρατικό οικόπεδο είναι εγκατεστημένοι. Και παρά τις προσπάθειες που κάναμε για 6 μήνες, είχαμε κάνει φράγματα, λες και έχουμε πολεμική κατάσταση. Για να διατηρήσουμε την ευρυθμία στο σχολείο. Ο κύριος Νίκας τάχθηκε υπέρ της στήριξης και της κοινωνικής πολιτικής, όμως επεσήμανε ότι δεν πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη ανοχή. Τα συνεργεία του Δήμου ξεκίνησαν την αποκατάσταση των ζημιών, ενώ όπως επισήμανε ο Δήμαρχος, η Δημοτική Αρχή έχει ζητήσει από την Ελλάς να υπάρξει μεγαλύτερη επίβλεψη στην περιοχή.